Πράγμα το οποίο στερούμεθα εδώ οι Έλληνες. Έχουμε κάποιο προσώπο που δεν έχουν οι Γερμανοί. Ειλικρίνεια. Είμαστε πιο ειλικρινείς δηλαδή εμείς. Όχι, οι Γερμανοί, οι Γερμανοί είναι πιο ειλικρινείς. Εμείς έχουμε κάτι όμως που είναι κάτι παραπάνω από τους Γερμανούς. Έχουμε κάτι το οποίο δεν μπορούν αυτοί να μας συναγωνιστούν. Φυσικά, είναι η ανθρωπιά. Η ανθρωπιά, έτσι. Και το φιλότιμο. Και το φιλότιμο. Οπότε δεν το έχουν οι Γερμανοί, έτσι. Όχι. Είναι λίγο σκληροί. Σκληροί. Ναι, σκληροί. Και έχουν. Θα έλεγα, ας πούμε, μήπως έχουμε και λίγο εμείς λίγο το μεσογειακό τεμπεραμέντο της δημιουργίας. Κάτι παραπάνω. Ναι, ο ελληνικός λαός φυσικά είναι, είμαστε πολύ πιο δημιουργικοί από, από τις βόρειες χώρες που λέμε. Γερμανία, Ολλανδία, πάνω Φιλανδία, Σουηδία. Φυσικά είμαστε και πιο θερμόαιμοι που λέμε. Σάβα, ωραία. Έχεις εγκατασταθεί τώρα στα Γενιτσά, έτσι. Ακριβώς. Μια ωραία πόλη, όμορφη πόλη. Πόλης. Τα Γενιτσά, την πόλη αυτή δεν την αλλάζω με καμιά πόλη του κόσμου. Τι είναι το στοιχείο αυτό εκεί που σε... Εκεί είναι οι άνθρωποι της. Όταν βγαίνεις στον πεζόδρομο, συναντάς τους φίλους σου, τους γνωστούς σου. Η απλότητα, έτσι. Άνα, μπράβο. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα σήμερα στην κοινωνία να ζει ο άνθρωπος απλά. Δίχως. Με πολυτέλεια. Πολυτέλειες, ακριβώς. Και υπερβολές, άλλα. Υπερβολές, πολυτέλειες, εγωισμούς. Κάτι που το είχε η ελληνική κοινωνία τελευταία πάρα πολύ. Συνεπώς, εκεί θα μείνεις και εκεί θα δημιουργήσεις το, έτσι. Εκεί θα δημιουργηθώ, εκεί θα μείνω και εκεί θέλω να πεθάνω. Έχεις κάποιο χώρο, έτσι, δικό σου που μπορείς να εργάζεσαι εκεί? Ναι, έχω ένα πολύ, πολύ μεγάλο χώρο, τον οποίο μπορώ να αξιοποιήσω. Στο λέω γιατί κάποια στιγμή θα έρθουμε και εκεί. Ναι, φυσικά. Δεν την γλιτώνεις τώρα. Να έρθείτε φυσικά. Να μας γνωρίσετε και από κοντά, να γνωρίσετε και τα Γιαννιτσά. Γιατί είναι τα Γιαννιτσά μία από τις πρόσχαρες, όμορφες πόλεις της Ελλάδος. Πολύ ωραία. Και έχει πολύ καλό κόσμο. Πολύ ωραία. Εγώ εύχομαι ξανά καλώς ήλθες στη χώρα που γεννήθηκες, που αγάπησες. Για μας ήταν έκπληξη σήμερα που σε είχαμε κοντά μας. Με αυτή την ωραία πραγματικά δουλειά που παρουσιάζεις. Ναι, εγώ εντυπωσιάστηκα και με τα χρώματα και με τα σχέδια σου. Γενικά δηλαδή η όλη σου η εργασία είναι μια πάρα πολύ καλή εργασία. Και τελευταία είχα αρκετό καιρό να δω τέτοια δουλειά. Εύχομαι να συνεχίσει με αυτό το ζήλο και την αγάπη που έχεις για αυτή την τέχνη. Εμείς θα είμαστε ανοιχτοί σαν εκπομπή, να σε ξαναδεχθούμε πάλι με αγάπη και να σου ευχηθώ τα καλύτερα από εδώ και πέρα, να ζήσεις πραγματικά ειρηνικά και ειρηνικά, φιλήσυχα και ευτυχισμένα, ναι. Με τη βοήθεια του Θεού και του Χριστού. Φυσικά δίχως αυτήν την βοήθεια δεν θα ήμουν σήμερα αυτός που είμαι. Είναι αυτό που έχω εμείς οι Έλληνες φίλες και φίλοι. Η πίστη. Η πίστη στο Θεό μας, στο Χριστό μας, είναι βασικό συστατικό για να επιβιώσει ο άνθρωπος. Ευχαριστώ και πάλι, Σάβα. Εμείς θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος που έχουμε να σας παρουσιάσουμε, όπως είπαμε, το νέο οικαστικό χώρο της φιλοπτώχου αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε, βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε εκεί λοιπόν τώρα να απολαύσουμε την έκθεση του Συλλόγου Οικαστικών Καλλιτεχνών Βόρειας Ελλάδας.